Να σας το δώσω εγώ, κύριε Υπουργέ. Δώστε το στον κύριο Υπουργό και μετά θα το καταθέσω και στα πρακτικά. Και έρχεστε σήμερα και μου λέτε ότι δεν υπάρχει αλληλογραφία στο Υπουργείο σας. Τι εννοείτε ως Υπουργείο, το γραφείο σας? Η Γενική Γραμματεία Εσόδων δεν είναι μέρος του Υπουργείου σας? Ακούστε λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Email με ημερομηνία 6 Αυγούστου του 2015 από τον κύριο Κουτεντάκη, τον οικονομικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού, με παραλήπτες εκτός των άλλων την κυρία Τσίκα, η οποία εξακολουθεί και είναι στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Εσόδων όπως και τότε και μέλος της διαπραγματευτικής ομάδος, την κυρία Σαβαΐδου, τον κύριο Χουλιαράκη που είχε αναλάβει τότε και τον κύριο Λιάκο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας. Τι λέει ο κύριος Κουτεντάκης, απευθυνόμενος και σε άλλους παραλήπτες? Σκάτε σας και σας κοιτώ στα μάτια. Αυτά τα δύο email τα ξέρατε? Γιατί αν τα ξέρατε έπρεπε να μου τα είχατε στείλει στην γραπτή μου ερώτηση. Έρχεστε εδώ και φέρνετε ένα email για το οποίο συγχαίρω τις δυνατότητές σας να έχετε email που αφορούν την ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ξέρετε, αυτό δεν είναι και μεγάλο, δεν είναι και ένα μεγάλο επιχείρημα στο ότι είναι ανεξάρτητη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, γιατί από ό,τι φαίνεται... Διότι από ό,τι φαίνεται σας διαρρέουν κάποιοι από εκεί υπηρεσιακά email τα οποία δεν ξέρει καν ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, αλλά το δέχομαι ότι σε αυτή την εποχή μπορεί να τα δούμε όλα. Σε ό,τι